Ο ζαχάρωδης διαβήτης είναι μια χρόνια πάθηση, η οποία χαρακτηρίζεται από διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων, λοιπόν και πρωτεϊνών. Η κύρια και κοινή διαταραχή σε όλες τις μορφές διαβήτη είναι η υπεργλυκαιμία, δηλαδή αυξημένες τιμές ζαχάρου στο αίμα. Όλα αυτά τα δεδομένα, αλλά και πολλά άλλα, πρόκειται να αναλυθούν στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Διαβήτη στις 9 και 10 Νοεμβρίου, το οποίο θα γίνει στην Καλαμπάκα. Υπενδύοντας ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ΕΛΟΔΗ, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Διαβήτη, συμμετέχει ενεργά στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Διαβήτη. Ο Σπύρος Αθανασίου κάλεσε τους ασθενείς να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου, καθώς όπως είπε, τους αφορά άμεσα. Ως γνωστόν, η ΠΕΝΔΗ, η Πανεπιστημιακή Ένωση Κοινωνικού Διαβήτη, αποτελεί από τα ιδρυτικά μέλη της ΕΛΟΔΗ, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Διαβήτη, η οποία κάθε δύο χρόνια διοργανώνει ένα πανελλήνιο συνέδριο σχετικά με το διαβήτη. Φέτος θα διοργανωθεί 9 και 10 Νοεμβρίου στην Καλαμπάκα, στο Χοτέλ Αμαλία. Καλούμε όλα τα μέλη μας να έρθουν. Θα μιλήσουν εξαιρετικοί γιατροί και επιστήμονες του χώρου, πάνω από 20 ομιλητές, πάνω από 350 σύνεδροι, θα παρακολουθήσουν θέματα σχετικά με το διαβήτη. Καλό είναι να βρισκόμαστε και εμείς στα μέλη εκεί, να δίνουμε δύναμη στο συνέδριο αυτό, ώστε να επεκταθεί και άλλο η δράση του. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Θα υπάρχουν και πάρα πολλά θέματα, φαντάζομαι, που αφορούν και τους ίδιους τους πάσχοντες από διαβήτη. Όλα τα θέματα αφορούν τους ίδιους τους πάσχοντες. Δεν είναι επιστημονικό συνέδριο, δεν απευθύνεται σε γιατρούς, απευθύνεται στο κοινό. Απευθύνεται δηλαδή σε εμάς τους ασθενείς και τις οικογένειές μας και τον κύκλο το δικό μας γενικότερα.